ήταν τρόπος ζωής για τους κατοίκους με το ψάρεμα, επειδή έμοιαζε και με την περιοχή τους, παίζει κάποιο ρόλο η λίμνη. Ναι, είναι δύο λίμνες. Είναι του Λαγκαδά ή ο Αγίου Βασιλείου και της Βόλβης. Τα νερά ήταν πολύ επάνω εκείνα τα χρόνια και μάλιστα για να περάσει απέναντι προς Γιαγαρού, προς Λαγκαδί και στα απέναντι χωριά ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν πολλά τα καλάμια, πολλά τα νερά και αυθονούσαν τα κουνούπια. Γι' αυτό και απέφευγαν εκείνα τα χρόνια τα βαλτώδη μέρη όπως είναι το σχολάρι. Όμως οι κάτοικοι που ήρθαν εδώ από την Ανατολή ήταν άνθρωποι εργατικοί, φιλότιμοι, τίμιοι και καλλιέργησαν τη γη. Δηλαδή καλλιεργούσαν σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκια, καπνά, ντομάτες. Με την ψαριά ασχολήθηκαν καθόλου? Ναι, βέβαια. Ασχολήθηκαν όχι μόνο το σχολάρι αλλά τα γύρω χωριά. Ήταν πλούτος γης όλη η περιοχή εδώ. Μέχρι και σήμερα έχει ψάρια η λίμνη όμως, δάσκαλε. Η λίμνη Λαγκαδά πήγε να εξαφανιστεί γιατί η στάθμη των νερών έπεσε πολύ χαμηλά και μένει μόνο η Βόλβη που είναι πιο ανατολικά. Τώρα προσπαθούν με τα διάφορα προγράμματα που στέλνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ένα φράγμα εδώ κάτω και προσπαθούν να γυρίσουν τα νερά προς τη λίμνη ούτως ώστε να γεμίσει. Στο έρημο κοιμώμη κυρά δασκάλισσα, στο έρημο κοιμώμη κυρά δασκάλισσα, στο έρημο κοιμώμη κι ονειρεύομαι, στο έρημο κοιμώμη κι ονειρεύομαι. Όλες αυτές οι πληροφορίες που είχες, αγαπητέ δάσκαλε, βλέπω ότι τις έχεις συλλέξει κάπου σε μια ατζέντα, σε ένα βιβλίο, κάτι έχω ακούσει ότι έχεις κάνει. Ναι, καλά που το θυμήσατε. Έχω γράψει εδώ το σχολάρι ή Σαράι, το παλιό το όνομα. Το οποίο κυκλοφόρησε ο πολιτιστικός σύλλογος σχολαρίου Λαγκαδά. Το κυκλοφόρησαν αυτοί πριν από 4-5 χρόνια και μάλιστα με βράβευσαν με μια πλακέτα. Εδώ μέσα το βιβλίο αυτό τι γράφει ακριβώς, την ιστορία του χωριού? Αυτό ακριβώς αναφέρει από ποια μέρη ήρθαν οι κάτοικοι, πότε ήρθανε και πώς εγκαταστάθηκαν γενικά εδώ. Καλλιέργησαν τη γη γιατί ήταν, όπως είπα προηγουμένως, ήταν άνθρωποι φιλεργατικοί και παράλληλα με τη γη ανέπτυξαν και την κτηνοτροφία. Κάθε σπίτι δηλαδή, εκτός από τα χωράφια που καλλιεργούσαν, είχαν 60-70 πρόβατα, μεγάλα ζώα και εδώ ήταν ένας παράδεισος, μπορώ να πω. Άσχετα σήμερα με την υπογεννητικότητα και την αστιφιλία που αναπτύχθηκε μετά από την δεκαετία του 60, έγινε, μπορώ να πω, χωριό γερόντων και θα ήθελα να συνιστήσω στους ηθήνοντες, σε όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες κλπ, να προσέξουν πάρα πολύ την υπογεννητικότητα, γιατί
πάμε σε αφανισμό. Έχει ερημώσει η Ήπεθρος, με την αστιφυλία έχουν συγκεντρωθεί όλοι στις πόλεις και εδώ τα χωριά όλα έχουν γίνει χωριά γερόντων. Με την κρίση αυτή νομίζω, δάσκαλε, πολύ γρήγορα θα γεμίσει η Ήπεθρος. Θα δούμε, ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε, γιατί το σχολάρι είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και ένας που μένει στη Θεσσαλονίκη μπορεί κάλλιστα να έρθει εδώ στο σχολάρι να μένει και να και ας εργάζεται εκτός σχολαρίου. Σχολάρι είναι ένας μικρός παράδεισος. Το πράσινο, πολύ ωραίο κλίμα, πολύ άνετα μπορεί να ζήσει μια οικογένεια εδώ, γιατί βλέπω και εμπορικό κέντρο, τα προσφέρει όλα. Ναι, όπως είπατε στην αρχή στην εισαγωγή σας, ήρθατε για τη γιορτή του Καλαμποκιού. Σήμερα έχουμε τη γιορτή του Καλαμποκιού. Είναι τόσο παραγωγικό το μέρος που ο κάθε παραγωγός, εάν δεν πιάσει, προσέξτε το αυτό, αν δεν πιάσει 1500-1600 κιλά το στρέμμα, θεωρείται ο ίδιος αποτυχημένος. Αυτό παίζει ρόλο και από την ίδρυυση, δηλαδή το νερό, η λίμνη ποτίζονται, είναι ποτιστικά τα χωράφια. Ναι, είναι χαμηλό το μέρος, τα νερά με τις γεωτρήσεις που κάνουν, ποτίζονται όλα τα χωράφια και αν πάτε στον κάμπο θα δείτε άφθονο νερό, δηλαδή. Άφθονο νερό και ποτίζονται όλα, είναι αρδευτικά. Τώρα τελευταία μάλιστα σπέρνουν και από αυτά τα ηλιόσπορα που και αυτά αποδίδουν αρκεί να καλλιεργηθούν σωστά. Δάσκαλε, να σε ευχαριστήσω το βιβλίο. Το βιβλίο είναι δικό σας. Το βιβλίο είναι δικό σας, σας το χαρίζω να το πάρετε να το διαβάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι καλώς ήρθατε στο χωριό και εύχομαι να περάσετε ένα ευχαριστό βράδυ. Είμαι σίγουρος, γιατί το σχολάρι έχει φιλόξενο κόσμο και εμείς δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλάτανος εδώ στο σχολάρι
και θα δώσουμε την καλύτερη βραδιά με την ορχήστρα μου και με εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας, δάσκαλε. Ολόψυχα εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ. Να περάσουμε δηλαδή όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, δάσκαλε. Γεια. Ας χαμηλώ, ας χαμηλώ, να ανατάβω να βραμάνω, ας χαμηλώ.